Οι υπηρεσίες οι δικές μας άμεσα παρεμβαίνουν. Ήδη θέλω να σας πω ότι σχετικά με τις τελευταίες πλημμύρες στην Ατωλοκαρνανία βρέθηκαν τόσο ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ όσο και συνεργεία και αρχίζουν άμεσα τις εκτιμήσεις. Άρα πώς γίνονται οι αποζημιώσεις, σου λέει άλλος πώς θα δω αν αυτό που λοιπόν χρειάζεται είναι να γίνουν αναγγελίες, οι ίδιοι δηλαδή πρέπει οι παραγωγοί να τρέξουν. Θα ακολουθήσει μια εκτίμηση από συνεργεία και βεβαίως βάζοντας υπόψη κατά πόσον είναι ασφαλισμένες οι αντίστοιχες καλλιέργειες, οι αντίστοιχες δραστηριότητες ή δεν είναι. Όσες είναι ασφαλισμένες θα κινηθούν γρήγορα οι διαδικασίες και θα πληρωθούν από τον ΕΛΓΑ σε ένα διάστημα 3, 4, 5 μηνών. Αυτά δεν μπορώ να σας τα πω, διότι είναι μια διαδικασία που έτσι, τρέχει. Από εκεί και πέρα, στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από το ασφάλιστρο, είμαστε εκ των πραγμάτων τη μόνη δυνατότητα που έχουμε είναι να συντάξουμε ένα φάκελο, είναι γνωστός ως ΨΕΑ. Στον αγροτικό χώρο. Αυτός ο φάκελος θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εγκριθεί. Άρα αυτό παίρνει χρόνο, έτσι. Παίρνει χρόνο και αντιλαμβάνεστε ότι όχι μόνο απαιτεί την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ποιες αλλά είναι περισσότερες και τη δυνατότητα τελικά να το κλείσω αυτό του κρατικού προϋπολογισμού για να καλύψει αυτές. Ποιες είναι οι περισσότερες περιπτώσεις με στην Ατωλοκαρνανία, την Ήπειρο, στη Μάντα? Κοιτάξτε, οι περισσότερες από τα τελευταία που είδαμε, τις μεγαλύτερες ζημιές έχει η. Τα μέγαρα στα κηπευτικά, εκεί υπήρχαν μεγάλες ζημιές πραγματικά. Mm-hmm. Υπάρχουν ζημιές, απώλειες στη Νέα Πέραμο σε συγκεκριμένους αλλιείς, επειδή δεν μπορούν να ασκήσουν τις δραστηριότητες. Θα συμπεριληφθούν δηλαδή, κύριε Αποστόλ, και οι αλλιείς? Βεβαίως, σε όλο αυτό το. Μας έρχεται η ερώτηση για αυτό. Το άμεσο που είπαμε για τους αλλιείς είναι, επειδή είναι μια επιχειρηματικού χαρακτήρα δραστηριότητα, να μπουν και αυτοί στη διαδικασία που άμεσα δίνονται, ήδη αυτή την ώρα συγκεντρώνονται αιτήματα όσον αφορά είτε τα νοικοκυριά είτε τις επιχειρήσεις. Το αντίστοιχο να ισχύσει και για αυτούς. Άρα ό,τι θα πάρει ο Φούρναρης, ας πούμε, που καταστράφηκε, θα πάρει και. Είναι και ο, μια και επιχειρηματικού χαρακτήρα δραστηριότητα. Έχει τις προϋποθέσεις. Άρα, συγγνώμη, αυτές οι αποζημιώσεις μπορεί να δοθούν νωρίτερα. Διότι νωρίτερα. Αυτές είναι έξω από αυτό που συζητάμε για τις καλλιέργειες. Έξω από ασφαλιστικούς κινδύνους και τέτοια. Αυτή είναι μια ενίσχυση. Τώρα που θα τελειώσει η καταγραφή ουσιαστικά. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτά που σας είπα εγώ προηγούμενα αφορούν ασφαλισμένες δραστηριότητες και εκεί πάλι που δεν είναι ασφαλισμένες δραστηριότητες, μιλάμε τώρα για αγροτική παραγωγή, για ζωικό κεφάλαιο, εκεί θα συντάξουμε αυτό που σας είπα, αντίστοιχο φάκελο ΨΕΑ. Εκείνο που πραγματικά έτσι πρέπει να γίνει κατανοητό από τους αγρότες, γιατί εγώ απευθύνομαι στους αγρότες, είναι ότι να μην περιμένουν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες όσο πιο γρήγορα γίνεται από τη δική τους πλευρά, για να πιεστούμε κι εμείς να πάμε πιο γρήγορα. Να τρέξουν δηλαδή να κάνουν την αίτηση αυτής της αιτήσης. Παράδειγμα τους χάρη. Mm. Έχουμε πολλές περιπτώσεις όπου δεν υποβάλλουν δήλωση. Αν δεν υποβληθεί δήλωση αυτό από την πλευρά τους. Ή όχι. Η εμπειρία σας τι λέει. Υπάρχουν, πρέπει οι ίδιοι από την ώρα που αναγγέλλεται ότι εκεί έχουν γίνει ζημιές, πρέπει οι ίδιοι να υποβάλλουν δήλωση. Είναι διαδικασίες οι οποίες είναι υποχρεωτικές. Και είναι γνωστές στους αγρότες. Είναι γνωστές στους αγρότες. Μην εμφανίζονται όπως πολλές φορές συμβαίνει την επομένη. Α, πέρασε η προθεσμία και ξεχάσαμε να υποβάλλουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι αν ξεχάσουν να υποβάλλουν και εμείς παρατείνουμε τις προθεσμίες, που σημαίνει ταυτόχρονα παράταση των. Καλά, τώρα φαντάζομαι οι άνθρωποι έχουν ανάγκες, οπότε δεν θα ξεχαστούν. Το θέμα είναι να δοθούν οι αποζημιώσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται. Να μην φτάσουμε στο πεντάμινο, Υπουργέ, γιατί το άλλο σου λέει 5 μήνες θα κάνω, το περιμένω. 5 μήνες καλά είναι. Να σας πω. Μιλάμε για παραγωγική δραστηριότητα. Και παραγωγική δραστηριότητα, άμα τη συγκρίνουμε και με τις πληρωμές και πώς γίνονται, είναι το να αποζημιώνονται 5 μήνες είναι καλά. Πολύ καλά. Ερώτηση που μας έρχεται. Τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις σε αγρότες που δεν είχαν καταβάλει τις ασφαλιστικές τους εισφορές? Είναι ο φάκελος ΨΕΑ που λέγατε πριν. Ναι. Κάτω το πρώτο πρόβλημα. Λοιπόν, δεν υπάρχει διαδικασία. Αν είναι ασφαλιστικές εισφορές της τρέχουσας καλλιεργητικής περίοδου, άντε να τις ρυθμίσουμε και να τις πάμε να πληρωθούν λίγο αργότερα. Αν όμως έχουμε εκκρεμότητες από παλιά, τότε αντιλαμβάνεστε ότι η μόνη διέξοδος είναι ο φάκελος ΨΕΑ. Και με Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χρόνο. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Πριν πάμε. Δηλαδή από τον κρατικό προϋπολογισμό πληρωμές.
Μάλιστα. Και αυτές, αντιλαμβάνεστε, επειδή υπησέρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέματα ανταγωνισμού, προϋποθέτει την έγκριση. Θυμάστε παλιά, έτσι το αναφέρω χαρακτηριστικό, το περίφημο πακέτο Χατζηγάκη, ναι, αυτά τα 500 εκατομμύρια. Επιστρέψαν. Τα οποία δεν τα έχουμε επιστρέψει ακόμα, αλλά μα τα ζητάνε να το δώσουμε πίσω. Υπουργέ, υπάρχει κανένα πρόγραμμα, νέο πρόγραμμα για τους αγρότες και ενδεχομένως κάποια σκέψη σε νέα προγράμματα οι πληγέντες να μπουν μέσα για μια πρόσθετη ενίσχυση? Κοιτάξτε να δείτε. Ενίσχυση για τις πλαγιές. Ενίσχυση όσον αφορά. Ενίσχυση όσον αφορά την απώλεια της παραγωγής δεν μπορεί να υπάρχει. Ενώ υποστήριξη. Υποστήριξη. Όσον αφορά τώρα, για να επιμείνει. Από εκεί και πέρα, αυτό που ιδιαίτερα βρισκόμαστε σε μια περίοδο εμείς που αυτή την ώρα ξεδιπλώνουμε είναι το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, όπου αντιλαμβάνεστε ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που αφορούν νέους αγρότες ή αγρότες οι οποίοι έχουν υποστεί ζημιές, μπορούμε εκεί μέσα από κριτήρια ειδικά που θεσπίζουμε να τους βάλουμε σε σχέδια βελτίωσης, να τους βάλουμε. Είναι ένα θέμα που είναι ανοιχτό. Και επειδή πραγματικά θα σας έλεγα ότι αυτή την ώρα το σπουδαιότερο κομμάτι για τον αγροτικό χώρο είναι πώς θα μπορέσει στα δεδομένα που ανοίγονται για τη χώρα μας. Διότι ανοίγονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης πολύ καλές συνθήκες. Ιδιαίτερα ο αγροτικός χώρος, από ό,τι έχει φανεί και από τα περιφερειακά συνέδρια που έτσι γίνονται αυτή την περίοδο, έχει προϋποθέσεις και φαίνεται ότι μπορεί να συμβάλλει στην παραγωγική ανασυγκρότηση, στην ανάπτυξη. Και εμείς αυτή την ώρα αυτό κάνουμε. Ξεδιπλώνουμε ένα πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Μιλάμε για 4,7 δις κοινοτικούς πόρους που με την εθνική συμμετοχή θα φτάσει στα 5,6. Συνολικά θα αναμοχλεύσει 6 δις. Εκεί λοιπόν ερχόμαστε τώρα και ανακοινώνουμε, προκυρήσουμε διαρκώς μέτρα, σχέδια βελτίωσης, ακούτε για τα leader, ακούτε δηλαδή διαδικασίες. Μπορείτε να μας κάνετε πιο συγκεκριμένα, Υπουργέ, αυτά τα χρήματα, ας πούμε, είναι στο μακρινό μέλλον, στο κοντινό μέλλον, μπορούμε να κάνουμε ένα χρονοδιάγραμμα? Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Δηλαδή μπορώ να σας πω ότι αυτή την ώρα έχουμε ουσιαστικά από τα χρήματα που σας ανέφερα περίπου το 55% δεσμεύσει. Δεσμεύσει είτε με προκηρύξεις έργων, θα σας λέω για χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι τέτοια ανταπόκριση, για παράδειγμα το κομμάτι, η δράση που αφορά την μεταποίηση, είχαμε 200 εκατομμύρια και τα αιτήματα που έχουμε είναι 650 εκατομμύρια. Μάλιστα. Έχουμε ήδη ανακοινώσει τα σχέδια βελτίωσης, 315 εκατομμύρια μέτρα που περιμένουμε, είναι αυτά που έχει ανάγκη ο χώρος και μιλάμε για επενδύσεις που θα βοηθήσουν πάρα πολύ την ανάπτυξη. Έχουμε το leader που ιδιαίτερα αυτό είναι ένα πρόγραμμα τοπικών δράσεων, είμαστε σε εννοήσεις με την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, άλλα 350 εκατομμύρια. Πότε ξεκινά δηλαδή, αυτό, έχει ξεκινήσει. Έχει ήδη βγει η υπουργική απόφαση, ξεκινήσαν όλα αυτά. Πόσο κόσμο αφορά το leader? Κοιτάξτε, αφορά 50 περιφέρειες, 50 τοπικές αναπτυξιακές δράσεις. Από εκεί και πέρα, αντιλαμβάνεστε, από την ώρα που έχουμε από 10.000 μέχρι 600.000, από εκεί έχετε η περιφερειακή αυτοδιοίκηση και εξειδικεύει αυτές τις δράσεις όσο το δυνατόν να ενταχθεί περισσότερος κόσμος. Μάλιστα. Είναι ιδιαίτερα μάλιστα όταν ταυτόχρονα έχουμε ανακοινώσει και τις ομάδες παραγωγών ένα συγκεκριμένο μέτρο, ναι, όπου πραγματικά ο συνεργατισμός για να μπορέσει, γιατί είναι ανάγκη να υπάρχει στον αγροτικό χώρο, πρέπει να έχει μορφές πιο ευέλικτες. Ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να ασχοληθούμε με τη λειτουργία των συντηρησμών, τι γίνονταν τόσα χρόνια. Εμείς θέλουμε τις ομάδες παραγωγών, γιατί πραγματικά μπορούν να έχουν ως αντικείμενο την υπεράσπιση του προϊόντος τους και ταυτόχρονα να παίρνουν και ενίσχυση για τη λειτουργική του. Εγώ αυτό που θέλω να πω. Νέος αγρότης, λέει. Νέος αγρότης, τηλεθεατής. Τι γίνεται, λέει, με εμάς, τι είναι αυτό? Επιλαχών νέος αγρότης. Είμαι ένας από αυτούς. Ρωτήστε τον κύριο Υπουργό, τι θα γίνει με εμάς. Ναι, ακούστε να δείτε. Εμείς προκηρύξαμε ένα μέτρο που αφορά την είσοδο νέων αγροτών. Να. Υπήρξαν περιφέρειες που τα αιτήματα ήταν περισσότερα από αυτά που μπορούσαν να καλύψουν οι συγκεκριμένοι. Και αυτή η περίπτωση είναι οι επιλαχόντες. Υπάρχουν επιλαχόντες που έχουν τα κριτήρια, αλλά δεν επαρκεί το ποσό. Υπάρχουν και άλλες περιφέρειες
όπου τα χρήματα που τους δώσαμε δεν απορροφήθηκαν. Ναι. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια διαδικασία τώρα να δούμε πώς αυτές τις περιφέρειες που δεν απορροφήθηκαν. Να πάνε για να καλύψουν τους άλλους. Ναι, να τους δώσουμε όμως μια δυνατότητα ακόμη. Διότι ναι. η διαχείριση των συγκεκριμένων χρημάτων ναι. γίνεται σε συνεννόηση με την περιφέρεια. Παραδείγματος χάρη στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τώρα. Μια... Ναι, γιατί είμαστε. Λοιπόν, δεν υπήρξε ανταπόκριση μεγάλη. Όμως θα τους δώσουμε τη δυνατότητα μια, για μια ακόμη προκήρυξη. Πείτε ότι καλύφθηκε λοιπόν και έμεινα εγώ επιλαχών στη δική μου περιφέρεια. Θα δεσμευτούν άλλα κονδύλια στο μέλλον και κρατάω λοιπόν, τη εκεί σειρά λοιπόν μου, λέμε ξεκάθαρα ότι για αυτούς τους επιλαχόντες σήμερα τουλάχιστον να. Ένα κομμάτι περίπου στο να. 40 με 50% υπολογίζουμε με τις υπερδεσμεύσεις που έχουμε, με τα χρήματα που έχουμε αφήσει στην άκρη, με αυτά που θα περισσέψουν από τις άλλες περιφέρειες, θα τους ένα εντάξουν. Ένα λέτε θα καλυφθεί. Θα τους εντάξουν. Ένα σωστή θα καλυφθεί, δεν περιμένει. Εγώ δεν σταματώ χρόνια. Εκεί, ναι, διότι ναι. πρέπει αυτούς τους ανθρώπους οπωσδήποτε να τους εντάξουμε. Άρα λοιπόν, ναι. μιλάμε τώρα για σχέδια βελτίωσης ναι, ναι. ή μιλάμε για άλλες δράσεις. Εκεί θα προβλέψουμε ειδικά κριτήρια για αυτούς τους ανθρώπους, τους επιλαχόντες, να μην τους χάσουμε να μπουν στον χώρο. Έχετε δίκιο, γιατί ο πρωτογενής στο μέσα είναι το Α και το Μ και ακριβώς. δεν είναι εύκολο ο καθένας από εμάς να πει για τη δουλειά μου. Επειδή είπε για Στερεά Ελλάδα ο κύριος Υπουργός, ναι. να θυμίσω τον κύριο Υπουργό, επειδή είμαστε στη Στερεά Ελλάδα, έχει χτυπηθεί απίστευτα ο δικός τομέας. Από την κρίση. Τα χωριά, τα περισσότερα χωριά έχουν νεκρώσει. Μην ξεχνιόμαστε. Από χωριό είμαι κι εγώ και το ξέρω, βλέπω τι γίνεται. Και αυτό που ζητάμε και αυτό που βλέπουμε τόσα χρόνια είναι ότι το Υπουργείο όχι απλώς πρέπει να σκύψει που λέμε, να σκύψει πάνω από τους αγρότες. Να πιέσει τους αγρότες. Να τους πιέσει και το Υπουργείο να ενδιαφερθεί. Να τρέξει δίπλα τους. Κοιτάξτε, με νέα προγράμματα, να τους τα πει. Τώρα, εγώ δεν θέλω να πηγαίνω πίσω έτσι να. Διαχρονικά τα προβλήματα, γενικά συγκρότησης. Έχω παρακολουθήσει τον αγροτικό χώρο, το ξέρετε, το ξέρω, δεκαετίες. Ναι. Εκείνο που πρέπει οπωσδήποτε να διασφαλίσουμε είναι όσο το δυνατόν τα δικαιώματα των νέων αγροτών, τις δυνατότητες να μπουν. Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Υπήρξαν πάρα πολλοί αγρότες οι οποίες στην κατανομή των νέων δικαιωμάτων έμειναν απ' έξω γιατί έγιναν λάθη όσον αφορά την κοινή αγροτική πολιτική, τον αντίστοιχο κανονισμό που θεσπίστηκε το 2014. Ακριβώς. Σήμερα λοιπόν έχουμε αρχίσει και μια άλλη συζήτηση που αφορά και την ενδιάμεση αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής τώρα προς την κατεύθυνση σύγκλησης των δικαιωμάτων και ιδιαίτερα υπεράσπισης των νέων αγροτών. Και βεβαίως ανοίγει και η μεγάλη συζήτηση για τη νέα ΚΑΠ μετά το 2020. Κύριε Αποστόλου, πριν πάμε. Νιώθω ότι Μάριον έχει ανάγκη να ρωτήσει κάτι για το συνονόματό της, τον Μάριο, τον Σεντένο, τον νέο επικεφαλής. Ουσιαστικά η ερώτηση έτσι είναι πολιτική ερώτηση. Είναι πολιτική και έχει να κάνει έτσι με το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης, με το ότι ήταν μια αξιολόγηση εξπρές όπως την χαρακτήρισαν και ότι υπάρχουν τώρα, είμαστε μπροστά στην εφαρμογή των όσων συμφωνήθηκαν, τα οποία δεν είναι και πολύ εύκολα. Δηλαδή και το θέμα των πληστηριασμών είναι κάτι το οποίο εκφράζει και από τους δικούς σας κύκλους της κυβέρνησης και του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ εκφράζονται κάποιες ανησυχίες αν θα χρειαζόταν ένα θεσμικό πλαίσιο. Βλέπουμε τι γίνεται τώρα με τα θέματα της ενέργειας. Το έχουμε πει ότι ειδικά η μνημονιακή διαχείριση είναι δύσκολη. Mm-hmm. Έχουμε επιπτώσεις, υπάρχουν επιπτώσεις. Αλλά έτσι επιτρέψτε μου να πω ότι όπως τουλάχιστον επικοινωνιακά εμφανίζονται μερικά θέματα, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Mm. Για παράδειγμα, τώρα ο νόμος Κατσέλη σχετικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας είναι συγκεκριμένος. Αν υπήρξαν περιπτώσεις πληστηριασμών που προήλθαν από άλλα αίτια, είτε από οφειλές, είτε από υποθήκες για επιχειρηματικού χαρακτήρα δραστηριότητες, τότε δεν καλύπτονται αυτές οι περιπτώσεις από τον νόμο Κατσέλη. Άρα προς τι έτσι δημιουργείται ένας θόρυβος ολόκληρος που δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχετε ανησυχία δηλαδή για την πρώτη κατοικία του καμία, στιγμή, καμία, βγούμε... καμία ανησυχία, δεν υπάρχει. Όλα αυτά τα παραδείγματα που αναφέρουν μέχρι τώρα είναι εκτός νόμου Κατσέλη. Άρα λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει θέμα. Οπωσδήποτε και τα άλλα ζητήματα που βάζετε, ιδιαίτερα θέματα αυτά που μας ασχόλησε και μάλιστα χθες το βράδυ, είναι δύσκολα. Εννοείται με τροπολογία. Είναι δύσκολα. Τα εργασιακά. Τα οποία οπωσδήποτε θα τα επικοινωνήσουμε, θα διαβολευθούμε όσο το δυνατόν να έχουμε λιγότερες επιπτώσεις. Το μάλιστα. αντιλαμβάνεστε, το αντιλαμβανόμαστε, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Τι ανοίγεται μπροστά μας. Έχουμε τεράστιες δυνατότητες. Ειλικρινά σας το λέω. Και πόρους αυτή την ώρα
έχουμε και δυνατότητες να πάμε μπροστά. Νομίζω πως το μείζον είναι αυτό που πρέπει να κυνηγήσουμε. Από εκεί και πέρα, αντιλαμβάνεστε, θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν. Επειδή μας ακούνε, και στο ερχόμενο, και σε άλλες περιοχές αγροτικές, και θα θέλουν απαντήσεις. Θα πρέπει να δώσουμε απαντήσεις. Και ξαναλέω, οι αγρότες δεν θέλουν ένα υπουργείο που να είναι στην Αθήνα και να μην τους βλέπει. Θέλουν ένα υπουργείο να τους υποστηρίζει. Να σας πω κάτι. Υπουργέ. Τώρα τουλάχιστον προσωπικά, αυτό. Το ότι επισκέπτομαι όλη την Ελλάδα, το ότι έτσι συναντήσεις με τα συνέδρια, με τις επαφές, με εκδηλώσεις. Σας ευχαριστώ. Προσπαθούμε, όσο το δυνατόν. Εγώ τελειώνω λέγοντάς σας ότι ήδη βάλαμε τάξεις σε ενισχύσεις. Ξέρετε ότι έχουμε πληρώσει το 2017 1,6 και μένει 1,2 μέχρι τέλος της χρονιάς. Σημαντικό αυτό. Θα πιστωθεί τις επόμενες μέρες στους αγρότες 1,2 ενισχύσεις. Σας ευχαριστούμε, Υπουργέ. Να είστε καλά. Όχι, σας ευχαριστούμε γιατί αποστόλου. Έχουμε έκτακτη είδηση. Θα πάει η Μάρια να μας την πει. Λοιπόν, ακούσετε, ευχαριστούμε τον Υπουργό. Η Μαρία Κονταξή θα μας τα πει. Έχουμε έκτακτη είδηση, όπως λέει και ο Νίκος Ομερτζάνης. Βομβιστική επίθεση σε λεωφορείο στη Συρία. Μαρία, καλημέρα. Ναι, είναι στην πόλη Χόμς. Είναι ένα τηλεγράφημα.